Πιστεύετε εσείς ότι αν ήταν μέρος του συστήματος θα πήγαινε κόντρα σε αυτό που το σύστημα επιθυμούσε? Ακούστε, ο πρόεδρος μας εξελέγει μέσα από μια διαδικασία αντισυστημική, με ένα κινηματικό χαρακτήρα. Ο Αντώνης Σαμαράς... Το ζήσαμε όλοι. Έτσι. Δεν ήταν μέρος του συστήματος. Ποτέ. Τουλάχιστον αυτό που εμείς όλοι γνωρίζουμε. Έτσι, και αυτό που ονομάσατε. Έτσι. Πήρε γενναίες αποφάσεις, καταψήφισε αυτή την απόφαση, καταψήφισε το ασφαλιστικό νομοσχέδιο για το οποίο υπέστη κριτική, καταψήφισε το νομοσχέδιο για τους λαθρομετανάστες, για το οποίο επίσης υπέστη κριτική. Σωστό. Βλέπετε λοιπόν, σας δίνω κάποια παραδείγματα που ενώ η άρχουσα σε εισαγωγικά τάξη, καθεστική ατάξη στην Ελλάδα, τον επικρίνει, αυτός πήγε κόντρα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς μπορεί να είναι μέρος του συστήματος. Αντίθετα, θα έλεγα ότι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος πήγε στις Βρυξέλλες με άστοχες δηλώσεις, με τοποθετήσεις του ιδίου και του κυρίου Παπακοσταντίνου, προεκάλεσε μια κρίση χρέους και ελλείμματος να γίνει η κρίση δανεισμού, το σύστημα τον στηρίζει παντιοτρόπως. Τον στηρίζει παντιοτρόπως. Γιατί έχετε θέλω... καμιά αμφιβολία? Όχι, δεν το βλέπετε? Όχι, άλλο θέλω να καταλήξω, το χρησιμοποιώ σαν σκαλοπάτι, γιατί είναι γνωστό πλέον ότι εμείς δεν αυτοδιοικούμεθα, έτσι. Το είπε και ο Πρωθυπουργός προχθές. Είπε ότι δεν κυβερνά. Έχουμε 50, ξέρω εγώ, 40-50 της Τρόικα, οι οποίοι είναι πίσω από κάθε υπουργό ή υφυπουργό, δεν ξέρω τι, και κατευθύνουν τις αποφάσεις. Και αυτό το ακούσαμε από επίσημα χείλη. Δεν είναι δικά μας συμπεράσματα. Απολύτως. Όμως... τότε, διάφορες περιπτώσεις, αφού συμβαίνει αυτό που λέτε εσείς, που είπατε τώρα προηγουμένως, τότε μήπως ο Πρωθυπουργός, πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός διεκπεραιώνει εντολές? Κοιτάξτε, τη φιλοπατρία του οποιοδήποτε πολιτικού εγώ δεν πρόκειται να την αμφισβητήσω. Κρίνω όμως για φιλοπατρία, γιατί μπορεί να είναι πεπισμένος ότι αυτό που κάνει το κάνει για να σώσει την Ελλάδα. Ακούστε, με αυτή την έννοια εγώ αυτό που θέλω να σας, θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ για μας επεφυλάχθη μία τύχη μνημονίου, που για να ακούν οι τηλεθεατές και να ξέρουν, καλούμεθα εντός 2,5 ετών, 3 ετών να δανειστούμε 110 δισεκατομμύρια πληρώνοντας υπέρογκους τόκους, δανειζόμαστε με 5,5%, θέλω να το κάνω απλά και λιανά όπως λέμε, να το καταλαβαίνει ο κόσμος, θα δανειστούμε με 5,5%. Και ό,τι μαζέψουμε από τις οικονομίες θα πληρώσουμε τους τόκους. Μόνο. Μόνο. Το αποτέλεσμα είναι ότι στο τέλος αυτής της τριετίας η κατάσταση της χώρας θα είναι ακόμα χειρότερη. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Έτσι. Την ίδια στιγμή για άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες επεφυλάχθη μια άλλη τύχη. Δηλαδή η Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία και Ιρλανδία σχηματίστηκε ένας κουμπαράς, προσέξτε, 720 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το Δούνου του Σαφτά συμμετέχει μόνο με 30 δισεκατομμύρια ευρώ, και όπου ο κύριος Θαπατέρο, ο κύριος από την Ισπανία, ο κύριος Σόκρατες από την Πορτογαλία, ο Μπερλουσκόνη από την Ιταλία και ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός μπορούν ανά πάσα στιγμή να πάνε να πάρουν δάνειο χωρίς αυτούς τους επαχθείς όρους του μνημόνιου, βεβαίως, και χωρίς μνημόνιο. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Που σημαίνει ότι η Ελλάδα... ότι έχουμε περιθώριο, κύριε, να το πληρώσουμε σε 5 χρόνια. Σε 5, σε 10, σε 20. Δεν ξέρω πώς. Η Ελλάδα λοιπόν είχαν μία μεταχείριση πειραματόζωου. Δεν μπορούμε να φύγουμε από το πειραματικό στάδιο πλέον και να μπούμε στο κλουβί της... που έχουν μπει άλλες χώρες. Προσπαθώ να καταλάβω και τι πιστεύω ότι θα γίνει. Εμείς έχουμε βάλει την υπογραφή μας ως χώρα και δεν μπορούμε να την αναιρέσουμε. Έτσι. Το είπε και ο πρόεδρός μας, ο Αντώνης Σαμαράς. Το έχω ακούσει. Από την άλλη μεριά, εγώ είδα τον Πρωθυπουργό να μιλά περί επαναδιαπραγματεύσεως των όρων. Να ξέρετε ότι στην πολιτική και ιδιαίτερα στην ζωή όλα γίνονται. Όταν μια χώρα καταντήσει πτώμα και δεν μπορεί να επιστρέψει τα χρήματα στους πιστωτές, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή χρεοκοπή, που θα ήταν το εύκολο για μας αν δεν ήμασταν στη ζώνη του ευρώ. Ή πεθαίνει ή τις κάνουν νοβοκαίνια. Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ή τις δίνουν τεχνητή αναπνοή. Σωστά. Είμαι περίπου βέβαιος λοιπόν ότι αν οι πολίτες δώσουν το κατάλληλο μήνυμα στον κύριο Παπανδρέου, ο κύριος Παπανδρέου μέχρι τις 25 Νοεμβρίου θα έχει πάει στις Βρυξέλλες. Και θα έχει ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση όχι μόνο ως προς την χρονική διάρκεια, αλλά και ως προς το μείγμα της οικονομικής πολιτικής. Αυτό λοιπόν θα είναι μια δικαίωση, δηλαδή, της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζεται να γίνει κατανοητό και να μπούμε στο γουμπαρά
που έχουν οι άλλες χώρες. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό θα είναι σημαντικό. Δεν το λέγεται ξέρω. Βέβαια ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα, μας δανείζει με το 1%. Δεν ξέρω κατά. Όχι εμάς, τις τράπεζες, τις δικές μας. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν δανείζει με το επιτόκιο που οι τράπεζες δανείζουν τους πολίτες. Αυτό είναι βέβαιο. Έτσι, το διατραπεζιακό επιτόκιο είναι πολύ χαμηλό. Είναι μια άλλη όμως κουβέντα. Εγώ αυτό που θέλω να πω σήμερα καθαρά είναι ότι στους συμπολίτες μου, ότι ναι, υπάρχει ελπίδα, ναι, υπάρχει άλλος δρόμος, ναι, το μνημόνιο δεν είναι μονόδρομος. Είναι μέγα λάθος αυτό που η προπαγάνδα του Πασόκ και τα παπαγαλάκια που έχει και στα μέσα και σε συναδέλφους σας και σε διάφορους άλλους πολιτικούς χώρους, τα λεγόμενα από εμάς εξαπτέρυγα, όλοι αυτοί μας παπαγαλίζουν εδώ και 5 μήνες ότι το μνημόνιο ήταν μονόδρομος. Λάθος, σφάλμα. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου έτσι. Υπήρχαν μηχανισμοί στήριξης που θα μπορούσε η χώρα να τους παλέψει, ακόμα να αντιπαλέψει και την κυρία Μέρκελ, που τότε έβαζε, πρέπει να σας πω ένα παράδειγμα, σήμερα το βράδυ στο Συμβούλιο των Αρχηγών έχει να γίνει πανηγύρι. Διότι η κυρία Μέρκελ έρχεται με μία πρόταση που λέει ότι όποια χώρα δημοσιονομικά δεν είναι σωστή, όπως η Ελλάδα, όπως αύριο η Ισπανία, η Πορτογαλία, να χάνει το δικαίωμα ψήφου στο Συμβούλιο Αρχηγών. Πρέπει να ξέρετε ότι η Γερμανία έχει μια επικυριαρχία, μια έννοια επικυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από πολλά χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, τώρα θεωρεί ότι έχει και ζωτικό χώρο για να την επιβάλλει. Βέβαια. Θα δείτε λοιπόν ότι θα υπάρχουν μεγάλες συγκρούσεις απόψε. Πρέπει λοιπόν η χώρα μας να χτίζει συμμαχίες με τα άλλα κράτη-μέλη. Όλη η ιστορία είναι, όπως διδάσκει και η δική μου η θητεία, να χτίζουμε συμμαχίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να περνούμε. Και οι οποίες, ηρίστον παρόδο, στέκονται, ακουμπάνε επάνω σε διαπροσωπικές σχέσεις. Απόλυτα. Και πρέπει να σας πω ότι ήδη υπάρχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η Ουγγαρία, η οποία είχε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το οποίο το έβγαλε. Η καινούρια κυβέρνηση τους έστειλε πίσω και κάνει μια προσπάθεια και με λυσόδια αντίδραση κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λυσόδια αντίδραση από μέλη της Κομισιόν και του Συμβουλίου Αρχηγών. Είναι αξιοθαύμαστη η προσπάθεια που κάνει. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την Ουγγαρία. Αλλά είπανε ως εδώ και μη παρέκει. Δεν θα πεθάνουν οι πολίτες για να ευδοκιμήσουν οι αριθμοί. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θέλω επίσης και κάτι άλλο να πω. Παρακαλώ. Να έχουν υπόψη οι πολίτες ότι τον Νοέμβριο έρχονται μπροστά μας τα εθνικά θέματα. Υπάρχει αίτηση των Σκοπίων για είσοδο στο ΝΑΤΟ. Τον Δεκέμβριο το Ευρωκοινοβούλιο θα κληθεί στις 16 Δεκεμβρίου να αποφασίσει εάν τα Σκόπια θα ξεκινήσουν την συζήτηση χωρίς να λυθεί το θέμα του ονόματος. Να θυμούνται ότι ο Καραμαλής στο Βουκουρέστι έβαλε βέτο και θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, δεν θα υποχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Ας το έχουν και αυτό υπόψη οι πολίτες. Διότι οι καιροί είναι δύσκολοι και η μνήμη δεν πρέπει να είναι κοντή. Σαφώς. Και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί χρειάζονται αυτά να τα μαθαίνουμε. Τα μαθαίνει ο κόσμος. Εγώ θέλω να πάμε σε τοπικό θέμα. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η Λακωνία, ας πούμε, μια και είμαστε τώρα στη Σπάρτη, όλοι οι νομοί, αλλά τώρα σιγά σιγά θα ξεχάσουμε και τους νομούς, με τον Καλλικράτη θα πηγαίνουμε πλέον σε ομάδες δήμων κατά περίπτωση, θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, τουλάχιστον να διατηρήσει κάποια πράγματα ούτως ώστε να μην πεθάνουμε, και το λέω εντός εισαγωγικών το πεθάνουμε, αλλά έχει και πραγματική χωρίς καμία διάθεση κολακίας, ο τόπος αυτός είναι ευλογημένος και πανέμορφος. Αυτό είναι το παράπονο το μεγάλο όμως. Θεωρώ ότι ο δυναμισμός εδώ πηγάζει από δύο μεγάλες πηγές. Η μία είναι τα αγροτικά προϊόντα, η δεύτερη είναι ο τουρισμός. Ναι. Και στα δύο είμαστε πίσω. Εγώ είμαι Θεσσαλός. Δεν έχω καμία διάθεση λοιπόν σαν τρίτος να πω αυτά που βλέπω. Όσον αφορά τα αγροτικά προϊόντα, εξαιρετική ποιότητα, φτωχή όμως τυποποίηση, φτωχή προώθηση, promotion που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, οι ξένοι, γιατί οι μεγάλες αγορές είναι η μεγάλη αγορά των 480 εκατομμυρίων καταναλωτών. Με τον Δημήτρη τον Δράκο, ξέρετε πώς έχουμε γνωριστεί εδώ και 30 τόσα χρόνια, 40 χρόνια, διότι εγώ ξενοδόχος και πρόεδρος, πήγαινα σε όλες τις διεθνείς εκθέσεις τουρισμού κλπ.
και προϊόντων. Ο Δημήτρης Δράκος, σαν εκπρόσωπος του νομού Μεσσηνίας, ερχόταν και αυτός και κάναμε κοινές προσπάθειες προβολής τουρισμού, ξενοδοχείων, το ένα, το άλλο. Πρέπει να ξέρετε, κύριε Φελούλη, δηλαδή, από Βέλγος, τότε ήταν δυναμικός. Ο Βέλγος, ο Γερμανός καταναλωτής, όταν παίρνει μία τσάντα με πορτοκάλια, βέβαια, θέλει να βλέπει πότε κόπηκαν, πώς διατηρήθηκαν, έτσι, πότε συνελέγησαν και τι χνηλασιμότητα υπάρχει στα φυτοφάρμακα και στα λιπάσματα. Αυτό δεν το έχουμε τώρα ή δεν το έχουμε στο βαθμό που πρέπει. Το ίδιο είναι και για το λάδι, για τις ελιές, για όλα τα προϊόντα. Ναι, ναι. Με την ίδια λογική, ο τουρίστας, ο Έλληνας ή ο ξένος που θα έρθει στην ευλογημένη περιοχή της Λακωνίας, θέλει να νιώθει ότι θα περάσει σαν βασιλιάς. Θα δει χαμόγελο, θα δει περιποίηση, θα δει ποιότητα, θα δει γεμάτη μερίδα στο πιάτο φαγητό, καθαρό κρεβάτι, καθαρό ξενοδοχείο, καθαρό δωμάτιο και χαμόγελο. Και χαμόγελο. Όταν αυτά λοιπόν τα δύο γίνουνε, να είστε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανοίξει ποτέ καμιά αυτοκινητοβιομηχανία στη Λακωνία. Έτσι, το λέω για να γίνω κατανοητός. Τι μπορεί να γίνει, πολλοίς κόσμος να έρχεται εδώ, έχετε θρησκευτικό τουρισμό, έχετε ιστορία, έχετε θάλασσες, τα πάντα, υπέροχο βουνό, υπέροχα βουνά, έτσι, την ίδια στιγμή υπέροχα προϊόντα. Όλα αυτά λοιπόν θα διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και πολύ νόστιμα ψάρια. Και πολύ νόστιμα ψάρια. Λοιπόν, όλα αυτά θα διασφαλίσουν θέσεις εργασίας και ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι το στοίχημα του Δράκου, των συνεργατών του, έτσι, και εδώ αντίστοιχα του Αντιπεριφερειάρχη, να μπορέσει να κινήσει τις διαδικασίες, να αδειοδοτηθούν επιχειρήσεις, να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία. Έτσι, με επιστημοσύνη, με σοβαρότητα, όλοι μαζί να βελτιώσουμε και τη Λακωνία και την πατρίδα μας γενικότερα.